ούτε κρυφά σενάρια, ούτε μυστικά δεδομένα. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνταγές για το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Μετά το πορτοκαλί υπάρχει το κόκκινο, αλλά μετά το πορτοκαλί μπορεί να υπάρξει και το κίτρινο και το πράσινο. Είναι στο χέρι όλων μας να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Συντεταγμένα πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό ήμασταν εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε όλες αυτές τις δράσεις και τις ενέργειες, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Έχουμε μπροστά μας κάποιες κρίσιμες μέρες που έχουν να κάνουν με το εορτασμό του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε ένα κρίσιμο διάστημα, κρίσιμες 14 μέρες, που θα πρέπει να κατεβάσουμε τα κακά αυτά νούμερα που υπάρχουν και να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα της πόλης μας με αισιοδοξία. Προφανώς η προοπτική ενός lockdown είναι τραγική για την πόλη, για την περιοχή. Αναγνωρίζω την κόπωση που υπάρχει σε όλους, από τους ανθρώπους της αστυνομίας μέχρι τον τελευταίο φοιτητή και εργαζόμενο της πόλης μας, αλλά η συνταγή είναι μία και συγκεκριμένη. Και αυτήν πρέπει να την τηρήσουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένος. Δήμαρχε, πώς θα γίνουν οι εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου, είναι ένα τριήμερο? Οι εκδηλώσεις πλέον είναι ένα συγκεκριμένο διήμερο, με δεδομένο ότι η παρέλαση έχει ακυρωθεί και είμαστε σε συζήτηση κάτω και με την Προεδρία της Δημοκρατίας για το πώς θα πρέπει οι εκδηλώσεις με την παρουσία της να γίνουν με τον τρόπο που πραγματικά δεν θα προκαλεί κανένα πρόβλημα και στην λειτουργία και στην υγεία της πόλης, αλλά και στην εικόνα που πρέπει να δίνουμε εμείς ως αξιωματούχοι. Είναι κάτι το οποίο θα το σταθμίσουμε. Δυστυχώς η περίοδος είναι τέτοια που η πόλη δεν θα μπορέσει να γιορτάσει τον Άγιο Δημήτριο και την 28 Οκτωβρίου όπως τις αξίζει και όπως θα θέλαμε. Ακυρώθηκαν κάποιες εκδηλώσεις επειδή μπήκε η Θεσσαλονίκη στο επίπεδο 3. Μέχρι στιγμής, πέραν της παρέλασης, δεν έχει ακυρωθεί κάποια, αλλά προφανώς βλέπουμε και εξετάζουμε με τα δεδομένα της κάθε μέρας πώς θα διοργανώσουμε και την 26η και την 27η Οκτωβρίου και όλο όσο αρχικώς είχαμε προγραμματιστεί να γίνει. Πότε θα ξέρουμε το πρόγραμμα? Τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.